Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, Razor Jack εδώ και αυτή τη φορά θα ασχοληθούμε με ένα review, με ένα αρκετά αγαπημένο παιχνίδι. Last of the heroic Knights Templar, Jacques de Molay was a man of principle, a towering intellect, betrayed by those he trusted. In this episode of Fallen Heroes, experience Jacques de Molay's final tragic hours through the eyes of one of his closest friends and advisors. Okay. Αυτή ήταν η ιστορία λοιπόν. Όπως έλεγα, θα δούμε το Assassin's Creed Unity. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι λίγο πιο παλιό στη σειρά των Assassin's Creed, αλλά που μου δόθηκε η ευκαιρία να το έχω στα χέρια μου. Το έπαιξα λίγο νωρίτερα και σας παρουσιάζω λιγάκι αυτά που είδα μέχρι στιγμής. Αντιμετώπισα δυστυχώς ένα ανεξήγητο lag, το οποίο εγώ δεν το είχα. Απλά στην εγγραφή... A friend of the temple. Florac, the council's message was absolute. You're not welcome here. I must speak with the Grand Master. He's in session. They all are. Another day, perhaps. King Philip disagrees. Oops. Damn you, man. Έλα όργανο του συστήματος, άσε με να μπω μέσα. Why you're not rotting in a cell at this moment, I cannot fathom. Στην πρώτη πίστα λοιπόν, αντιμετωπίζουμε μία προδοσία. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. We are betrayed. Draw your swordsmen! Defend the temple! Έτσι. Not you, brother. I have a different task for you. Εγώ θα έχω αυτόν τον χαρακτήρα. Λοιπόν, στην αρχή, όπως ήταν φυσιολογικό, προσπαθούσα λίγο να καταλάβω τα κουμπιά. Το συγκεκριμένο παιχνίδι γενικά δεν το είχα παίξει με πληκτρολόγιο παλιότερα, οπότε μου φάνηκε λίγο δύσκολο για να καταλάβω τα κουμπιά και το πώς συμπεριφέρεται γενικότερα. Ψάχτηκα λιγάκι, είναι η αλήθεια, προσπάθησα να συνδέσω ένα χειριστήριο και είδα ότι μπορώ να παίξω κανονικά με χειριστήριο PlayStation 4. Μου πήρε λίγη ώρα μέχρι να βρω, να καταλάβω λίγο τα game options και να πάρω λίγο γραμμή σχετικά με το gameplay και το interface του μενού. Προσπάθησα να βάλω και υπότιτλους, τελικά τα καταφέρνω κανονικά και βάζω κανονικότατα υπότιτλους. Γενικά αυτή τη στιγμή βλέπετε λίγο τον πειραματισμό μου και το πώς προσπαθούσα να κάνω το παιχνίδι λίγο πιο εύκολο και λίγο πιο στα μέτρα μου. Ένα αρνητικό που αντιμετώπισα είναι ότι όταν συνέδεσα το χειριστήριο του PlayStation 4, χάθηκε ο ήχος από το παιχνίδι δυστυχώς, αφού πλέον ο ήχος πήγαινε αποκλειστικά στο χειριστήριο του PlayStation 4 και έτσι δεν μπορούσα να ακούσω από τον υπολογιστή. Αρνητικό αυτό, αλλά εντάξει, οκ, okay, το ξεπερνάμε και εννοείται απλά θα βγάλω κάποια στιγμή το χειριστήριο και θα συνεχίσω να παίζω την πρώτη πίστα δυστυχώς μόνο για να σας δείξω απλά το παιχνίδι με το πληκτρολόγιό μου. Σε γενικές γραμμές έχω μείνει άναυδος με τα γραφικά του παιχνιδιού και το πολύ απλό σύστημα μάχης, απλοποιημένο και πάρα πολύ καλοφτιαγμένο. Έχω να παίξω Assassin's Creed από την εποχή του 1 και του 2 με τον Leonardo da Vinci. Από τότε και μετά δεν ξανασχολήθηκα ποτέ με το Assassin's Creed. Όμως μου δόθηκε ευκαιρία τώρα, αφού η εταιρεία το έδωσε δωρεάν για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, εξαιτίας της τραγωδίας που έγινε στη Notre Dame, που κάηκε η οροφή αυτής της πολύ σημαντικής εκκλησίας. Subtitles ούτε καν ελληνικά, για κανένα λόγο, ήθελα να ξέρω γιατί το ψάχνω, αλλά τέλος πάντων, ούτε καν, για κανένα μα κανένα καταραμένο λόγο, ούτε καν. Και με βλέπετε που βάζω και τους υπότιτλους κανονικά, έχω σταματήσει να ψάχνω με πλέον, έχω βρει τη βάση μου, το μόνο αρνητικό είναι ότι δεν έχω ήχο, διότι... παίζω με το χειριστήριο, αλλά θα το διορθώσουμε αυτό βγάζοντας το χειριστήριο πάνω από τον υπολογιστή και παίζοντας κανονικά με το πληκτρολόγιο. Επιστρέφουμε λοιπόν για να δούμε την υπόλοιπη πίστα.
Εννοείται, έχω βάλει τα γραφικά όλα full, δεν έκανα κανέναν έλεγχο, δυστυχώς. Μάλλον το lag στην εγγραφή οφείλεται στο ότι τα έχω βάλει όλα full, ενώ εγώ έπαιζα απροβλημάτιστα. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής δημιουργήθηκαν κάποια προβληματάκια. Πάμε να δούμε όμως την πίστα. I thought the Mongol Khans broke their power decades ago. The assassins are far older than Masayath, my friend. Their anarchic delusions of vigilance is a plague, less easily eradicated. Ah, nice. Βλέπετε, υπάρχει ένα μικρό lag, το οποίο δεν κατανοώ πλήρως από πού είναι. Τα γραφικά είναι αξεπέραστα. Take the sword and the book. Hide them. They must not fall into the assassin's hands. Grandmaster, go! I will. The first one was for me. Υπέροχο το πρώτο kill. Πάμε παρακάτω. Χραπ, χρουπ, χραπ, χρουπ. Γενικά το από όλα αυτά. Πάμε επόμενος. Α, όχι, είναι δική μου, όπως θυμάμαι. Μ' άρεσε πάρα πολύ το σύστημα του χάρτη, το οποίο με αφήνει να πάω εκεί που θέλω, δηλαδή μου δείχνει ακριβώς που πρέπει να πάω. Hold the bridge, hold! Dad, I have to take a different way. Οπ. Πάμε, πάμε να σκαρφαλώσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε τα κόλπα, τα assassins. Έτσι. Πάμε σκαλίτσα και τα λοιπά και τα λοιπά. Είδατε τους εχθρούς κάτω αριστερά, πως μας τους δείχνει στο χάρτη. Είναι ένας εντωμεταξύ που με ακολουθεί. Ό,τι να είναι. Θα φάει το κεφάλι του παιδιά απλά. Εντωμεταξύ εδώ ψάχτηκα λίγο, δεν ήξερα ακριβώς τι κάνω. Το παίζα και πρώτη φορά το παιχνίδι, εννοείται. Δεν ξέρω αν... Οπ, μεγάλε μου. Άκυρο νέος, άκυρο. Πού πας τώρα να τα βάλεις εδώ με το μουγκρί το ίδιο. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές, όπως σας είπα, μ' άρεσε πάρα πολύ ο έλεγχος. Απλά δεν τον έχω συνηθίσει γιατί ήταν πληκτρολόγιο. Sorry πάρα πολύ για το lag, δυστυχώς. Αλλά δεν οφείλεται στον υπολογιστή. Ο υπολογιστής έπαιζε απροβλημάτιστα. Δεν είχα κανένα θέμα. Στην εγγραφή, το πρόγραμμα εγγραφής με το ίδιο το παιχνίδι μάλλον δεν τα πήγανε καλά. Απλά δυστυχώς δεν μπορώ να επανέλθω, οπότε μπορώ να σας δείξω μόνο αυτό. Το παιχνίδι το κατέβασα δωρεάν από τη Ubisoft, μας το έδωσε για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Μπήκα πολύ γρήγορα στο νόημα, θα έλεγα, κάτι που δεν το είχαμε τα παλιότερα Assassin's Creed. Νομίζω ότι είναι πολύ καλοφτιαγμένο, θα συνεχίσω εννοείται να το παίζω όχι όμως στο κανάλι γιατί είναι open world και έχει πάρα πολλές πίστες. Απλά σας κάνω ένα σύντομο review να σας πω λίγο την άποψή μου. Σε γενικές γραμμές όμως δεν έχω να αναφέρω πολλά αρνητικά. Και εδώ αρχίζουν τα πολύ εντυπωσιακά. Γενικά μου άρεσε και το cover, αυτό που μπορώ και κάνω, που μπορώ να κρυφτώ λίγο κτλ. Πολύ Assassin's Creed φάση. Αλλά ας πάμε να προχωρήσουμε να δούμε τι παίζει, τι έχει να μας προσφέρει. Πάμε να κατεβούμε στη χαβούζα, στην υπόγα, ξέρω εγώ την ίδια. Άστο. Μην τελειώσει την πρότασή σου, πάω ήδη αμάνετ. Τον κυνηγάω ήδη. Μ' άρεσε που αυτά τα άλματα δεν τα κάνω εγώ ουσιαστικά. Kill. Η αποστολή μου είναι να σκοτώσω τον μαλάκα τον Assassin. Τα άλματα, άμα δείτε, δεν τα κάνω εγώ. Όταν βρεθώ σε ένα εμπόδιο, όταν βρεθώ σε ένα πολύ μεγάλο κενό, κάνει το άλμα μόνο του. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα είναι λιγάκι μέχρι να πάω να τον πιάσω και να τον kill the Assassin. Οπ, από πίσω. Άτιμε. Η μάχη του μεταξύ είναι απλά έπος. Σας αφήνω να με απολαύσετε. Φίλε, μην είσαι τόσο γέστης. Εν τω μεταξύ πρόλαβε να φύγει ήδη 35 μέτρα. Λέμε τώρα, πήγε assassin να φύγει. Ωπς, μεγάλε μου. Το Πέρι εδώ μεταξύ. Τώρα το αεροπλανικό που κάνει. Έχει πολύ μεγάλο εύρος σε θέσεων και κινήσεων.
πόσο τέλειο που έχω σταυροφόρο Thor. Πόσο τέλειο. Και παίρνω πίσω αυτά που μας έκλεψαν. Τέλειο. Διασφάλιση του θησαυρού μας. Εννοείται. Βλέπετε όμως κανονικά, δεν έχει ακόμα και τα cinematic, παίζουν κανονικά, δεν κολλάνε, δεν έχουν θέμα. Δεν μπορώ να... την ώρα του gameplay γίνεται τώρα το πρόβλημα. Το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται, αλλά anyway... Πολύ μικρή λεπτομέρεια, το review παραμένει και το βλέπετε κανονικότατα. Αυτό το σπαθί εντωμεταξύ είναι όλα τα λεφτά, το θέλω, ξέρω, στην πραγματικότητα. Να το βάλω στο σαλόνι μου και να βγάζει αστραπές. Υπέροχο. Το παιχνίδι σε γενικές γραμμές πάντως με κέρδισε. Είναι πάρα πολύ καλό. Τον έπιασα. Φιλέ μου, τον σκότωσαν και ήταν αγαπημένος χαρακτήρας ήδη. Εγώ τον αγάπησα το δικό μου το χαρακτήρα. Μ' άρεσε απίστευτα αυτός ο τύπος που μου είχε δώσει το game. 7 years later. Πάμε να δούμε τι έγινε 7 years later. 7 years later. Πόσο προδοσία. Hear me? Before this year is out, you will answer for your crimes before God Almighty. And you, King Philip, no punishment is too heinous for the great evil you have inflicted upon the temple. Ο ίδιος ο Φίλιππος, ε. I curse you! Curse you to the 13th generation of your blood! You shall be cursed! Καλά του έκανες. Κοίτα τι φτιάξανε. Κοίτα εδώ γραφικάρες που φτιάξανε. Consumed in flames of hunger and wrath, thus came the age of true wisdom to a blistering close. The Knights Templar, once the proud shepherds of order, peace and illumination, κάποιος προσπαθεί να αλλάξει την ιστορία και αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Οπ. Okay. I have a visual. Hello. Hey there. This is probably disorienting, so I'll be brief. I'm Bishop, not my real name obviously, but that's as much as you'll get today. Please listen carefully. Abstergo is using you, hijacking your neurons to help them sift through genetic memory data. These guys don't have their fingers in countless corporations, governments, media outlets, and NGOs. But now, they want control over history itself. If that doesn't frighten you, it should. But we're here to stop them, and I need your help. Taken preload gene sequence, AD16, B13, πώς το θυμάσαι απ' έξω όλο αυτό. Yep, spooning it up. Last week, we gained access to a bank of unsequenced memories in Abstergo's Helix servers. It's... For now, we'd like you to experience a small sample. This should help you understand our struggle. And after that, you can decide for yourself what comes next. Ευχαριστώ. Θα παίξω το μικρό σας παιχνίδι, ρε παιδί μου, για να σώσουμε την ιστορία της ανθρωπότητας. Και δυστυχώς, φτάσαμε σε ένα αρνητικό του παιχνιδιού, ότι δεν μπορώ να παίξω άλλο. Το παιχνίδι με έκοψε, δυστυχώς. Γιατί κάνει 8 περίπου χρόνια να κατέβει από τους σερβερ της εταιρείας, γιατί είναι τέρας, είναι πραγματικά πολύ πολύ μεγάλο και δυστυχώς μου κατέβασε μόνο την πρώτη πίστα. Οπότε περιμένουμε να κατέβει το υπόλοιπο. Η αλήθεια είναι ότι την ψιλοπάτησα γιατί ήθελα αρκετά να το συνεχίσω να σας παρουσιάσω και άλλο game, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Πείτε μου τις δικές σας απόψεις, ειδικά εσείς που το τερματίσατε. Πείτε μου αν είναι τόσο καλό και στις επόμενες πίστες και αν αξίζει φυσικά να ασχοληθώ μαζί του. Εγώ όσο το έπαιξα, πραγματικά αισθάνομαι πολύ ενθουσιασμένος που το έχω στα χέρια μου. Είναι πολύ πολύ ανώτερο από το πρώτο και το δεύτερο Assassin's Creed που είχα παίξει.
Από τότε δεν ασχολήθηκα ποτέ ξανά και πήγα κατευθείαν στον συγκεκριμένο τίτλο, στο Unity. Και ναι, πιστεύω ότι θα μας βγει ένα πολύ καλό παιχνίδι και ειδικά τώρα που το έχουμε και δωρεάν στα χέρια μας. Αυτά είχα να πω λοιπόν, ελπίζω να σας έδωσα κάποιες κατευθύνσεις για όσους δεν το έχετε πάρει ακόμα και θέλετε να το πάρετε και θέλετε έτσι να δείτε πώς είναι περίπου το παιχνίδι. Εννοείται ότι θα ήθελα και μερικές κατευθύνσεις από εσάς που το έχετε τερματίσει ήδη να μου πείτε την άποψή σας για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μην ξεχνάτε subscribe, like, share και μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας!